Έχεις κάνει νοηματικά άλματα. Πάρα πολλά. Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Το έχω πει χίλιες φορές. Έχω ένα πρόβλημα παρακολουθήσεις στη σκέψη σου. Με το άρα ο αστυνομικός είναι όργανο. Το μπουζούκι είναι όργανο. Άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Μόνο εσύ τα κάνεις αυτά. Οπότε δεν σε παρακολουθώ εκεί, δεν σε προλαβαίνω. Μου έκανε όμως μεγάλη εντύπωση ότι μιλήσατε με τόσο μεγάλο μένος κατά κάποιον, λέτε, εφοπλιστών που παραβιάζουν το εμπάργκο κατά της Ρωσίας. Δεν το ξέρω αυτό που λέτε και δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί. Έρχεστε μέσα στη Βουλή και λέτε δεν ξέρετε αν συμβαίνει ένα γεγονός. Υπουργός κυβέρνησης, πρωτοκλασάτος και αντιπρόεδρός της, να λέει δεν γνωρίζω αν φέρνουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Είναι ανίκανος ή κουκουλώνει κάτι, το λέω ευθέως πλέον έτσι, ή δεν θέλει να θίξει τους εφοπλιστές στους φίλους του. Διαλέξτε τι από τα τρία είστε. Γιατί το γράφει όλος ο διεθνής τύπος, το είπε ο Bloomberg, υπάρχει ολόκληρο ρεπορτάζ στο Reuters, βίντεο στο λακωνικό κόλπο τώρα στη Σάμμο και Στοιχείο και ο υπουργός δεν ξέρει. Ο υπουργός δεν γνωρίζει. Τι υπουργός είσαι, υπουργός μέσων ενημερώσεως από το πρωί στο Sky, στον Αλφα, στον Αντένα, σε όλα τα κανάλια ή υπουργός ο οποίος πρέπει να ξέρει τα βασικά. Διεπίστωσα, κύριε Βελόπουλε, ένα σχεδόν προσωπικό μένος για τον κύριο Προκοπίου, τον οποίο αναφέρατε περίπου 50 φορές. Ο κύριος Προκοπίου είναι πράγματι ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας εφοπλιστής. Αγόρασε μετά από διαγωνισμό τα ναυπηγές Καραμαγκά. Αυτή τη στιγμή έχουν αναγεννηθεί τα ναυπηγές Καραμαγκά. Και απορώ εσείς ως πατριώτης, που δεν αφήνετε τον πατριωτισμό σας, πώς δεν θέλετε να βλέπετε την ναυπηγική βιομηχανία να προχωράει. Για να σας το πω λίγο, με πατριωτικά επιχειρήματα. Όσο μεγαλώνει η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία από το ανθρώπους όπως ο Ξενοκώστας, όπως ο Προκοπίου, όπως και άλλοι, ο Πάρης, ο Δράχνης και άλλοι, πλοία που πηγαίνανε μέχρι προχθές και φτιάχνονταν στην Τουρκία, κύριε Βελόπουλε, φτιάχνονταν πλέον στην Ελλάδα. Αυτό είναι πραγματικός πατριωτισμός. Τάδε έφη ο συνήγορος Προκοπίου. Μπράβο. Αυτός είσαι. Μπράβο. Των εφοπλιστών. Μπράβο. Των εφοπλιστών. Μπράβο. Πάμε, κύριε δικηγόρα, λοιπόν, των εφοπλιστών, γιατί πηγαίνεις και στα καλά τους και σε βλέπω στα lifestyle εκεί πέρα, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Δεν πάτε να κάνετε στους κήπους έναν έλεγχο που μπαίνουν από εκεί γεωργικά μηχανήματα, πατάτες, κρεμμύδια με τοξικά και φυτοφάρμακα και μιλάτε για πατριωτισμό εσείς. Μιλάτε για πατριωτισμό επειδή πηγαίνουν, λέει, στην Τουρκία, δεν έρχονται εδώ, έρχονται εδώ, θα τα κάνουν εδώ. Κάθε μέρα περνάνε εκατομμύρια ευρώ στις τσέπες του Ερντογάν, γιατί δεν κάνατε ένα ποιοτικό έλεγχο στους κήπους του Εύρου, να μην μπαίνει κανένα αγροτικό, κανένα κτηνοτροφικό προϊόν, για να μην έχουμε πρόβλημα με τα ελληνικά προϊόντα που είναι μη ανταγωνιστικά λόγω τιμής από την Τουρκία. Εγώ αναφέρθηκα στην αντιμαχία με τον κύριο πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στα ναυπηγεία Ελευσίνων. Είναι ο κύριος Πάνος Ξενοκώστας. Θυμάμαι όμως ότι και η ελληνική λύση δεν είχε ψηφίσει το σχετικό νόμο. Είχε πει παρόν. Ναι, παρόν. Δεν είχε ψηφίσει, είπα. Αν μέναμε στο παρόν, δεν θα είχαν, κύριε Βιλιάρδε, εξηγιανθεί σήμερα τα ναυπηγεία Ελευσίνων. Άρα οι εργάτες των ναυπηγείων Ελευσίνων που έχουν πληρωθεί έκτοτε ένα σκασμό από τα χρωστούμενα και από 600 έχουν γίνει 1200 και χθες θα να μου δώσουν βραβείο, προχθές για την ακρίβεια, το κάναμε χωρίς την ελληνική λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο παρόντα. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Για την Όνεξ είπαμε παρόν για δύο λόγους. Δεν θυμάστε καλά. Είναι αυτό που λέει το Αλσχάιμερ, το πολιτικό που το έχετε και αλακάρτ μνήμη. Γιατί του διαγράψετε 150 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Η διαγραφή ήταν πολύ μεγάλη. Σας το είχε πει και ο Βιλιάρδος προς τιμήν του, ότι γι' αυτό είπαμε παρόν. 150 εκατομμύρια ευρώ λεφτά των Ελλήνων δεν τα διαγράφει η ελληνική λύση σε έναν άνθρωπο. Απλά είναι τα πράγματα. Το ελληνικό κράτος στηρίχθηκε στην Επανάσταση του 1821. Η Επανάσταση του 1821, αν δεν το μάθατε στο σχολείο, έγινε από τους Έλληνες πλειοκτήτες της εποχής που είχαν σπάσει το εμπάργκο του υπηρετικού αποκλεισμού κατά τους Ναπολεοντίους πολέμους. Με τα χρήματα που έσπασαν το εμπάργκο, φτιάχτηκε το νεότερο ελληνικό κράτος. Ούτε αυτό δεν ξέρεις. Θα σου πω κάτι που δεν ξέρετε από την ιστορία. Το 1821 και πριν γίνει η Επανάσταση του 1921, τα 68 πλοία του Κουντουριώτη, ξέρετε τι πλοία ήταν? Υπό αγγλική σημαία. Καταλάβατε, σας λέω τώρα. Μην μου λέτε εμένα για σπάσουμε εμπάργκο. Ξέρω καλύτερα την ιστορία από ό,τι φαντάζεστε. Την ξέρω πολύ καλά και τη μελετώ και τώρα ακόμα. Όλη σας η ομιλία από πλευρά σκορ πατριωτισμού παίρνει κάτω από τη βάση. Η ομιλία σας όλη εξυπηρέτησε όλους τους εχθρούς της Ελλάδος. Τον έναν πίσω από τον άλλον. Λυπούμε πολύ γι' αυτό. Θα πρέπει σιγά σιγά, αγαπητέ μου κύριε Γεωργιάδη, να προετοιμάζεστε. Εδώ σας βλέπω με τέσσερις αρχηγούς. Με τον Καρατζαφέρη, τον Σαμαρά, τον Καραμαλή και τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα που αρτιάζει το καράβι και φεύγουν τα ποντίκια, γιατί τα μαθαίνουμε αυτά, ετοιμαστείτε. Ή με τον Χατζηδάκη αγκαλιά ή με τον κύριο Δένδια αγκαλιά. Αποφασίστε την αγκαλιά για να είστε σίγουρος για την επόμενη μέρα σας.